Καλημέρα κύριε Μίχαλε. Καλημέρα, καλημέρα. Διαβάζουμε και στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη, κύριε Ανδρέου, για ειδικό κλιμάκιο το οποίο συστήνεται από την αστυνομία με οδηγίες του αρχηγού για τους διακινητές παράνομων παράτυπων μεταναστών. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό? Ξέρουμε ότι γίνονται κατά καιρούς συλλήψεις, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το πρόβλημα είναι όντως οι διακινητές και οι μεσάζοντες. Ναι, σχεδόν καθημερινά γίνονται συλλήψεις, κύριε Μιχαλάρε. Είναι ένα τμήμα το οποίο συστάθηκε μόλις τον περασμένο μήνα. Στα πλαίσια αυτού του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας, είναι ένα κλιμάκιο ονομάζεται καταπολέμησης παράνομης διακίνησης μεταναστών, στο οποίο κλιμάκιο αυτό συλλέγει πληροφορίες, αξιολογεί πληροφορίες οι οποίες έρχονται από διάφορες πηγές, είτε αυτές αφορούν πηγές από καταθέσεις παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι ανακρίνονται κάθε φορά που έρχονται στη χώρα μας, καθώς επίσης και παρακολούθηση και επόπτευση των υποθέσεων που διερευνούνται όσον αφορά πρόσωπα τα οποία συλλαμβάνονται ως διακινητές. Τρανό παράδειγμα είναι και η τελευταία υπόθεση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται 4 πρόσωπα υποκράτηση. Αρχικά να πούμε ότι είχαν συλληφθεί 2 πρόσωπα 24 και 19 ετών αρχικά, και χθες συλλήφθηκαν άλλα 2 πρόσωπα 27 και 25 ετών αντίστοιχα. Ναι. Για τα οποία διερευνάται μια τέτοια υπόθεση. Θα υποβοηθήσει πάρα πολύ το ανακριτικό έργο όσον αφορά τα θέματα αυτά. Και να πούμε ότι η αστυνομία με εντατικούς ρυθμούς προχωρεί στη σύλληψη με διάφορες εκστρατείες. Ήδη το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε ακόμα μια εκστρατεία Λάρνακα, Πάφο και Λευκοσία, όπου εντοπίστηκαν 14 πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν παράνομα στο έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας, και μετάχει στους ρυθμούς προχωρούμε και στις επιστροφές. Ενδεικτικά να πούμε ότι φέτος από την αρχή του χρόνου είχαμε 1.525 επιστροφές, σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, η οποία επίσης ήταν μια χρονιά με αυξημένες επιστροφές. Πέρσι την ίδια αντίστοιχη περίοδο είχαμε 1.088. Να ρωτήσω, οι διακινητές που συλλαμβάνονται δικάζονται κανονικά με βάση τους νόμους της Δημοκρατίας. Μετά εκτείουν την ποινή τους στις φυλακές της Δημοκρατίας. Έχει και απέλαση το ζήτημα της ποινής? Βεβαίως. Τα πρόσωπα τα οποία συλλαμβάνονται διακινητές συλλαμβάνονται και στη συνέχεια απελάβνονται, αν τα πρόσωπα αυτά μπορούν να απελαθούν, γιατί αντιλαμβάνεστε το υπαρκτό πρόβλημα που έχουμε όσον αφορά τη Συρία, που τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν να απελαθούν στη συγκεκριμένη χώρα. Παλαιότερα, πάντως και εδώ στο ΣΥΓΜΑ, είχαμε κάνει ολόκληρες αποκαλυπτικές εκπομπές για το ζήτημα των μεσαζόντων, δηλαδή πολλών Ελληνοκυπρίων ή άλλων κοινοτικών δικηγόρων, μεταφραστών, ένα οικοσύστημα το οποίο συντηρεί το πρόβλημα. Τέτοιους έχετε συλλάβει μέχρι στιγμής? Παλαιότερα είχαμε τέτοιες υποθέσεις, κύριε Μιχάλαρε, όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορώ να πω ότι οι διακινητές φαίνεται να είναι αλλοδαποί, οι οποίοι είτε διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε σε ξένες χώρες, οι οποίες συντονίζουν αυτές τις επιχειρήσεις, που βλέπουμε καθημερινά διάφορα πλοιάρια να έρχονται στα παράλια της χώρας μας, από γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα από Λίβανο και Συρία. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάτι άλλο να ενημερώσουμε τον κόσμο σε σχέση με αυτό το κλιμάκιο, για να πάμε και στα επιμέρους? Νομίζω ότι έχουμε πει όλα, κύριε Μιχάλαρε. Είναι ένα κλιμάκιο το οποίο έχει ξεκινήσει τη δουλειά. Είναι έμπειροι ανακριτές, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το ανακριτικό θέμα, πώς διερευνάται μια υπόθεση, καθώς επίσης και τα θέματα της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης, για να δίνουν και τις κατάλληλες συμβουλές. Είχαμε πάντως και έφοδο της αστυνομίας σε πολυκατοικία στην Πάφο, κύριε Ανδρέου. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σας έχω πει. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε σε Λάρνακα, Λευκοσία και Πάφο, όπου έχουν εντοπιστεί στην Πάφο 4 πρόσωπα τα οποία διέμεναν παράνομα σε έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο έλεγχος αυτός αφορούσε και άλλα πρόσωπα. Γύρω στα 130-140 πρόσωπα ήταν ο έλεγχος σε πανκύπρια βάση. Από αυτά τα 14 διαπιστώθηκε ότι διέμεναν παράνομα, συνελήφθηκαν και θα ξεκινήσουν διαδικασίες για απέλασή τους. Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και άλλη μία απόδραση. Κάτι το οποίο μας προβληματίζει και δεν σας το κρύβουμε πάρα πολύ, διότι οι αποδράσεις έχουν γίνει πάρα πολύ συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Εντοπίστηκε τελικά, 17χρονος ήταν, αλλά πάλι απόδραση, κύριε Ανδρέου. Από ένα μικρό σημείο έφυγε από το κρατητήριο. Εντάξει, είναι θέματα τα οποία σίγουρα μας απασχολούν και εμάς ως αστυνομία, και ιδιαίτερα την ηγεσία της αστυνομίας, κύριε Μιχάλαρε. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη. Σίγουρα μας απασχολεί. Το αυτό που μπορώ να σας πω ότι η αστυνομία χειρίζεται χιλιάδες κρατούμενους τον χρόνο. Φτάνει να σας πω ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει
γύρω στα 200 αστυνομικά κρατητήρια, τα οποία είναι καθημερινώς γεμάτα, καθημερινώς. Σίγουρα υπάρχουν και αυτά τα θέματα, παραλαμβάνω, μας απασχολούν ιδιαίτερα, γι' αυτό και αναμένεται η έκθεση από την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για το τελευταίο περιστατικό. Να πούμε ότι φαίνεται ότι έγινε αντιληπτό το πρόσωπο αυτό, ένας 17χρονος ο οποίος κρατείται για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στον αστυνομικό σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς. Έγινε αντιληπτή η απόδραση του γύρω στις 4 και 10 και μετά από πάροδο λίγων λεπτών, αφού κινητοποιήθηκαν μέλη της αστυνομίας και η ομάδα ΖΙΤΑ, εντοπίστηκε από τους τελευταίους έξω από το κέντρο υποδοχής Πουρνάρα, όπου και συνελήφθηκε. Μάλιστα. Τώρα, σε μια άλλη υπόθεση, είχαμε και στη Λάρνακα μια, θα λέγαμε, εντυπωσιακή σύλληψη. Μπήκαν μέσα σε ένα σπίτι, τα απείλησαν με ψαλίδι και πήραν χρυσαφικά και χρήματα. Και όχι ευκαταφρόνητα ποσά. Ναι. Δυστυχώς είναι μια ακόμα σοβαρή υπόθεση. Τα ξημερώματα, γύρω στις 2 η ώρα, είχαμε ενημερωθεί εμείς. Φαίνεται το περιστατικό έγινε μια ώρα προηγουμένως, όπου 4 πρόσωπα τα οποία έφεραν κουκούλες. Ο ένας από αυτούς, υπό την απειλή ψαλιδιού, είχε ακινητοποιήσει την ιδιοκτήτρια της κατοικίας μαζί με τις 2 οικιακές βοηθούς. Και στη συνέχεια είχαν κλέψει χρηματικό ποσό, καθώς επίσης ανάγκασαν την ιδιοκτήτρια να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με αποτέλεσμα να κλαπεί ό,τι είχε μέσα στο τιμ αλφή, τα οποία κερολόγια αξίας, τα οποία βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν εξετάσεις και αποκλείστηκε σκηνή. Γίνονται αξιολόγηση κάποιων κλειστών κυκλωμάτων τόσο από την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στην κατοικία, με σκοπό να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Μάλιστα. Τώρα είχαμε και διάσωση 51χρονου που αγνοείτο για κάποιο διάστημα. Τελικά εντοπίστηκε μέσα σε χαράδρα ο άνθρωπος. Ναι, είχαμε λάβει μια πληροφορία από συγγενικό του πρόσωπο γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Πληροφορία δόθηκε στον αστυνομικό σταθμό Πέραχωρίου Νήσου. Ξεκίνησαν εξετάσεις από την πρώτη στιγμή για να εντοπιστεί ο 51χρονος. Τελικά, μετά από λίγες ώρες, εντοπίστηκε από μέλη της αστυνομίας σε μια χαράδρα στην περιοχή της Αλάμπρας. Ακινητοποιημένο το όχημα, με τον 51χρονο να βρίσκεται εντός του οχήματος. Κλήθηκε εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία, όπου απεγκλώβησε τον 51χρονο. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί και υπήρξε ένα αίσιο τέλος, μπορώ να πω. Μάλιστα. Και τέλος, ένοπλη ληστεία κουκουλοφόρων στη Λεμεσό. 8.000 ηλία τους. Ναι. Αυτό έγινε γύρω στα μεσάνυχτα, όπου φαίνεται ότι οι 2 πρόσωπα, τα οποία έφεραν επίσης κουκούλες, το ένα από αυτό είχε στην κατοχή του πιστόλι, απείλησε τον υπάλληλο του πρακτορείου εκεί και με το σκοπό αυτό και υπό την απειλή του πιστολιού, μάλιστα, κατάφερε να κλέψει ποσότητα χρημάτων. Επίσης, σκηνή αποκλείστηκε. Γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή από την αστυνομία, τον ΤΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ, για να εντοπίσουμε τους δράστες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Χθες το ΣΥΓΜΑ έκανε ρεπορτάζ από την κορυφή του τρόπου.